Η πρώτη περιφέρεια της χώρας που θα εφαρμόσει ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου καθώς και σε θεσμούς ακεραιότητας έγινε η περιφέρεια Κρήτης με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θα είναι πολύ σημαντικοί μηχανισμοί για την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Είμαστε εδώ για να μπορούμε να έχουμε την εξυπηρέτηση του πολίτη, την διαφάνεια και τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις Αρχές. Είναι ευθύνη μας, μπορούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, τόνισε ότι η Δημόσια Διοίκηση καταβάλει προσπάθειες από το 2006 προκειμένου να εγκαθιδρύσει ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Ενώ είναι και ο πρώτος ΟΤΑ, πρώτου και δευτέρου βαθμού, που εγκαθιδρύει αυτόνομο γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας. Ένα σημείο εμπιστοσύνης για τους υπαλλήλους που θα μπορούν να προστρέξουν για συμβουλή όταν έχουν ηθικά διλήμματα, όταν θέλουν να καταγγείλουν κάποιο περιστατικό. Από σήμερα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας στην περιφέρεια Κρήτης. Και περιμένουμε πολλά και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και από τις οργανικές μονάδες. Και γι' αυτό το καλό παράδειγμα της περιφέρειας Κρήτης πρέπει να το υποστηρίξω και να το τονίσω. Είναι από τις ηγέτιδες, ας το πω, δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στο δημόσιο. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θεματικές εσωτερικού ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς. Μέσα λοιπόν από τη διοίκηση ολικής ποιότητας, τις διοίκησης με στόχους που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, είδαμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι η αντιρρίδα, είναι ο αρμός προκειμένου να διασφαλίσουμε εσωτερικά τη λειτουργία, να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση και να αποτρέψουμε τυχόν φαινόμενα διαφθοράς ή διακινδύνευσης μέσα κυρίως από οικονομικές διαδικασίες. Για ένα πολύτιμο εργαλείο που θα αποτελέσει πιλότο για όλες τις περιφέρειες, μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.